Το 7ο μάθημα του βιβλίου της 3ης Λυκείου έχει τον τίτλο «Η μοναξιά του ανθρώπου» και μας δίνεται η δυνατότητα να παρουσιάσουμε θέματα που αφορούν το γάμο, τη συμβίωση και τις σχέσεις που αναπτύσσονται μέσα σε μια οικογένεια. Το μυστήριο του γάμου είναι η είσοδος όχι δύο μεμονωμένων προσώπων, αλλά ενός ζευγαριού στο σώμα του Χριστού. Είναι κάτι αντίστοιχο με τη Θεία Ευχαριστία. Δεν καταργείται το υλικό ψωμί ή έρωτας, αλλά αυθαρτοποιείται. Το μυστήριο του γάμου δεν είναι μια μαγική τελετή, αλλά η έναρξη ενός συνειδητού αγώνα διαρκούς άσκησης στην αγάπη. Η οικογένεια είναι η βασικότερη από τις ομάδες που συνθέτουν την ανθρώπινη κοινωνία. Αποτελεί ταυτόχρονα την αφετηρία και τον κύριο παράγοντα για την κοινωνικοποίηση του ανθρώπου. Η Εκκλησία δεν βλέπει τον άνθρωπο ως μεμονωμένο άτομο, αλλά κοινωνό ενός πλέγματος σχέσιου. Γι' αυτό ενδιαφέρεται για την κατεύθυνση αυτών των σχέσιων. Η οικογένεια λοιπόν στηρίζεται στην αγαπητική συνύπαρξη, μετοχή από κοινού σε όλα τα γεγονότα της ζωής και στην μοναδικότητα του κάθε προσώπου, ανάδειξη της μοναδικής και αναπανάληπτης προσωπικότητας του κάθε μέλους. Για την Εκκλησία, η νομική, βιολογική συγκρότηση της οικογένειας δεν σημαίνει αυτομάτως λειτουργία της αληθινά ως οικογένεια. Η οικογένεια είναι ο χώρος ενός θαυμαστού πειράματος, της εφαρμοσμένης αγάπης και ελευθερίας που είναι ουσιώδη χαρακτηριστικά της ίδιας της Εκκλησίας. Η μεταξύ των συζύγων αγάπη είναι το θεμέλιο των ενδοοικογενειακών σχέσεων και το καλύτερο έμπρακτο παράδειγμα για τα παιδιά. Η γέννηση των παιδιών οφείλει να είναι καρπός συζυγικής άσκησης και αγάπης και όχι κάλυψη ενός κενού που υπάρχει στη σχέση μεταξύ των συζύγων. Ο σκοπός των γονέων θα πρέπει να είναι η συγκρότηση του παιδιού σε ξεχωριστή προσωπικότητα, που δεν θα είναι εξάρτημα της γονεϊκής ύπαρξης με το προσωπείο της αγάπης. Ο σκοπός θα πρέπει να είναι η σωστή διαπαιδαγώγηση. Επομένως, αγάπη, ειλικρίνεια και σεβασμός βοηθούν στην αλληλοσυμπλήρωση του ζευγαριού και στη διάπλαση των παιδιών ως προσώπων μέσα σε μια οικογένεια. Αυτή ήταν η σύντομη ανάλυση αυτού του μαθήματος και στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βρείτε τους συνδέσμους του υλικού και τις αναλυτικότερες παρουσίασεις ενότητα.